Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την εξεύρεση συμβαστικής λύσης για το ελληνικό χρέος προς το Eurogroup της 15ης Ιουνίου, με την Ελλάδα να καλείται να αποπληρώσει στα μέσα Ιουλίου πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η κυβέρνηση απορρίπτει το σενάριο μιας σπαστής συμφωνίας, διαμηνύοντας πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να ξεκαθαρίσει την στάση του και απορρίπτει το ενδεχόμενο το Ταμείο να εγκρίνει μεν τη τεχνική συμφωνία, αλλά να μπει στο πρόγραμμα με χρήματα το 2018. Με την υπογραφή ενός πρόσθετου προγράμματος Ελλάδα-Ταμείου, που θα υπερβαίνει την ισχύ του τρίτου μνημονίου και θα ισοδυναμεί με τέταρτο πρόγραμμα. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 99 ετών μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ο πρώην Πρωθυπουργός και επίτιμος Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, περιστοιχισμένος από τους ανθρώπους που αγαπούσε και τον αγαπούσαν, όπως αναφέρει η λυτή ανακοίνωση της οικογένειάς του. Η κηδεία του θα τελεστεί στις 3 μετά το μεσημέρι της Τετάρτης στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του το απόγευμα της Πέμπτης στη γενέτειρά του την Κρήτη. Την παράταση της εθελούσιας εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας προς το ελληνικό δημόσιο στο 2018 ζητούν οι θεσμοί. Το συνυποσχετικό μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας, η οποία και θέλησε να συμβάλλει οικονομικά στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η Ελλάδα, προέβλεπε πως οι Έλληνες εφοπλιστές θα κατέβαλαν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ συνολικά την περίοδο 2014-2017. Αν και τα έσοδα που κατευθύνθηκαν στα κρατικά ταμεία οριακά ξεπέρασαν τα 150 εκατομμύρια, η κυβέρνηση έχει ήδη γνωστοποιήσει στους εφοπλιστές την πρόθεση των δανειστών να εισπραχτούν περίπου 100 εκατομμύρια το 2018 από τη συγκεκριμένη πηγή. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Μόνα κυμαίνει σε 779,12 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,10%. Μικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.